Καλημέρα σας κύριε Δελή, τι κάνετε? Καλή σας μέρα κύριε Ανανιάδη, πάρα πολύ καλά εσείς? Πού σας βρίσκω, στη Θεσσαλονίκη ή εδώ, ή στην Όχι, Αθήνα? Στην Αθήνα, στην Αθήνα. Άρα δεν έχετε προλάβει να φάτε μια σαλονικιά μπουγάτσα, έτσι? Όχι, θα το κάνω τη Δευτέρα μάλλον. Είναι, ξέρετε, υποχρεώσεις και κρατήστε. Ναι, ναι, κρατήστε μου μια μερίδα, ευχαρίστω θα σας συντόδευα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Είχε μπροστά μου τον Ριζοσπάστη προηγουμένως, ο οποίος κυκλοφορεί και ως ένθετο έχει την πολιτική απόφαση του συνεδρίου σας που τέλειωσε πριν από λίγες μέρες. Για ποιο λόγο να διαβάσει κανείς την πολιτική απόφαση του ΚΚΕ, κύριε Δελή, τι λέτε? Νομίζω θα του φανεί πολύ χρήσιμη η ανάγνωση της πολιτικής απόφασης, ιδιαίτερα στους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στους λαϊκούς ανθρώπους, γιατί αποτυπώνει όλο το σημερινό σχέδιο που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας για την έξοδο όχι μόνο από την κρίση, αλλά και για το να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό μας. Κάνει μια ανάλυση της πραγματικότητας με επιστημονικό τρόπο, με αντικειμενικό τρόπο, και δείχνει τι πρέπει να γίνει, μάλλον τι πρέπει να κάνει ο λαός, τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι, όχι ο καθένας μόνο ατομικά, αλλά κυρίως συλλογικά, μέσα από τις οργανώσεις τους, μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τους φορείς τους, έτσι ώστε αφενός να προστατέψουν όσες και όποιες κατακτήσεις τους έχουν απομείνει, αλλά κυρίως για να ανοίξει ο δρόμος για να ζήσουν καλύτερες μέρες αυτοί και τα παιδιά τους. Γιατί μας ενδιαφέρει το μέλλον. Και βέβαια αυτό που πρέπει να γίνει, κύριε Ανανιάδη, και είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εδώ και αρκετά χρόνια, από τα προηγούμενα συνέδρια, είναι η σύμπηξη μιας πλατιάς κοινωνικής, επαναλαμβάνω, κοινωνικής συμμαχίας των κοινωνικών δυνάμεων, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, της πόλης και του χωριού, της νεολαίας, των γυναικών, έτσι ώστε όλοι αυτοί ενωμένοι να διεκδικήσουν τις λύσεις που τους συμφέρουν και που τα δικαιώματά τους βεβαίως συνθλίβονται και τσακίζονται. Κύριε Δελή, αυθόρμητα τα είπα. Είναι πραγματικότητα, βεβαίως. Μάλιστα, αυθόρμητα τα είπα, όπα. Πλατεία κοινωνική συμμαχία είπατε. Ευρεία πολιτική συμμαχία σας προτείνει και σε εσάς, προοδευτική συμμαχία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η διαφορά, για να καταλάβουμε, γιατί την αρνείστε? Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι και πάρα πολύ απλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να καλεί σε πολιτικές συμμαχίες κορυφών. Αφήνω το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που στην πραγματικότητα συμμάχισε με άλλες πολιτικές δυνάμεις το 2015, και μιλώ για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα, προκειμένου να ψηφίσουν το τρίτο μνημόνιο. Για να μην βγούμε εκείνη την περίοδο από την Ευρώ. Και σας θυμίζω, ότι ο ίδιος ο κύριος Κουτσούμπας, γραμματέας σας, σε εκείνη την. Γιατί ήταν τέτοιες μέρες, έτσι, δύσκολη συνεδρίαση των πολιτικών αρχηγών, είπε εκείνο το. Του αποδίδεται, εν πάση περιπτώσει, ότι αν είσαι στην Ευρώπη, δεν βγαίνεις με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ήθελε να βγούμε εκείνη την περίοδο, εκείνη τη στιγμή, με αυτόν τον τρόπο. Όπως επίσης και λίγο πιο νωρίς είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής στο ευρώ, είχε πει ότι αν φύγουμε τώρα θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Εμείς συνδέουμε, κύριε Ρανιάδη, αυτή η άποψη που εξέφρασε ο γραμματέας του κόμματος είναι η αποτύπωση της γνωστής θέσης του κόμματός μας, ότι εμείς την αποσύνδεση, την αποδέσμευση μάλλον της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τη συνδέουμε με την εγκαθίδρυση μιας άλλης εξουσίας, συγκεκριμένα της λαϊκής εξουσίας στη χώρα μας. Αυτά, όταν δεν γίνει με αυτόν τον τρόπο, και όποτε δεν γίνει με αυτόν τον τρόπο, δεν θα είναι εποφελία του λαού της χώρας μας. Αυτό είπαμε, αλλά το ζήτημα είναι, επανέρχομαι λιγάκι στο ζήτημα των πολιτικών συμμαχιών. Κοιτάξτε, αυτού του είδους τις πολιτικές συμμαχίες τις έχει απαντήσει επανειλημμένα, κυρία Ανανιάδη, και η ίδια η ζωή, χρόνια τώρα, και σχάτως τις απάντησε και στην περίπτωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπου εκεί τέτοιου είδους κυβερνήσεις, αριστερές, κεντροαριστερές εν πάση περιπτώσει, έχουν φορτώσει με ένα σωρό αντιλαϊκά μέτρα και χωρίς μνημόνια και το λαό της Πορτογαλίας και το λαό της Ισπανίας,
Και όπως σας είπα, έχει μεγάλη σημασία το ποιος απευθύνει τέτοιου είδους πολιτικά προσκλητήρια, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει, νομίζουμε ότι έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία για τις στοχεύσεις του, εν πάση περιπτώσει, και για το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει καταλάβει πια, νομίζω, ολοφάνερα το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι με τα μπούνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ. Είναι ένα κόμμα το οποίο αντικειμενικά, αν το δει κανείς, κύριε Ανανιάδη, βρίσκεται πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία παρά στο ΚΚΕ. Τώρα, γιατί απευθύνει αυτές τις προσκλήσεις? Είναι, το έκανε παλιότερα και το ΠΑΣΟΚ, όπως θυμάστε, προκειμένου να αντλεί ψήφους. Η κοινωνική συμμαχία, που σας είπα εγώ, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι πιο δύσκολο, αν θέλετε, γιατί κοινωνικές ομάδες, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, που δεν έχουν και ταυτόσιμα συμφέροντα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να σφυριλατήσουν την ενότητά τους πάνω σε κοινά αιτήματα, διακρίνοντας τον κοινό τους εχθρό, που είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που είναι τα μονοπόλια τα οποία ορίζουν επί της ουσίας και την οικονομική εξέλιξη της χώρας, έτσι ώστε όλοι μαζί αυτοί να δώσουν τη μάχη για να αποτρέψουν ενδεχόμενα αντιλαϊκά μέτρα, όχι ενδεχόμενα, είναι βέβαια, έρχονται κάθε μέρα, έρχονται τέτοια, και κυρίως να ανοίξουν το δρόμο μιας άλλης προοπτικής, μιας διαφορετικής ανάπτυξης. Γιατί αυτή η ανάπτυξη, κύριε Ανανιάδη, την οποία έχουμε ζήσει και την οποία επαγγέλλονται, είναι μια ανάπτυξη η οποία αφορά τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι τη ζωή και όχι τα δικαιώματα του λαού, τα οποία βλέπουμε ότι συμπιέζονται και ότι θακίζονται και ότι θυσιάζονται στο όνομα αυτής της ανάπτυξης. Μάλιστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Δελή, αν μου επιτρέπετε. Και μάλιστα το προβάλλει σήμερα ο Ρισπάς στην πρώτη σελίδα και υπάρχει ολόκληρο σελίδα μέσα, άρθρο του κυρίου Σιδέλη, του συντρόφου σας. Του Ριζοσπάστη, του Σαββατοκύριακου, λέτε, ναι. Του Ριζοσπάστη, είπα. Να πάμε στο ζήτημα του εμβολιασμού. Λέτε. Ποιος υπονομεύει στα αλήθεια τον καθολικό εμβολιασμό? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πρέπει να το ομολογήσω και να το παραδεχτώ, ευθύς εξ αρχής, και ο κ. Κουτσούμπας ήταν από τους πρώτους που εμβολιάστηκε από την πρώτη στιγμή, στέλνοντας το μήνυμα, παρά την κριτική που κάνει στη διαχείριση, την πολιτική διαχείριση της πανδημίας, ότι στέλνοντας ευθαρσώς το μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού και της εμπιστοσύνης στην επιστήμη. Αυτό δεν μπορεί να σας το αμφισβητήσει κανείς. Αλλά το θέμα της υποχρεωτικότητας είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και ξαναέρχεται. Ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η άποψη του κομματός σας? Για παράδειγμα, νοσοκομιακοί, γιατροί και υγειονομικό προσωπικό, πρέπει και οι νοσοκομιακοί πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι? Μπορεί να είσαι γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο και να μείνεις εμβολιασμένος? Θα σας απαντήσω ευθέως, δεν θα αποφύγω το ερώτημά σας. Πρέπει να πω όμως εδώ ότι στο πρόσφατο συνέδριο που έκανε το ΚΚΕ, πριν από μια εβδομάδα δηλαδή, 10 μέρες, δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία των αντιπροσώπων του σε σχέση με τον εμβολιασμό. Ναι, 92-93% ήσασταν οι εμβολιασμένοι, όντως. Υπάρχει, νομίζουμε ότι ένα κομμουνιστικό κόμμα όπως αυτό της Ελλάδας, που με επιστημονικό τρόπο ερμηνεύει την πραγματικότητα, δεν θα μπορούσε να είναι αντίθετο στους εμβολιασμούς, όπως είπατε και εσείς, από την πρώτη στιγμή. Εδώ να προσθέσω, ανοίγω μια παρένθεση, να προσθέσω έτσι για ιστορικούς λόγους, μου αρέσει να ψάχνω λίγο την ιστορία, ότι τέτοια εποχή, περίπου το 1921, Σοβιετική Ένωση, είχε εκδηλωθεί επιδημία χολέρας και με απόφαση του Λένιν υποχρεώθηκαν όλοι να εμβολιαστούν. Έγινε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και σώθηκε ο κόσμο, βέβαια. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το αμφισβητώ. Μέσα στη βδομάδα το διάβαζα. Σύμφωνοι. Λοιπόν, κοιτάξτε, το ζήτημα με του εμβολιασμού είναι, κύριε Ανανιάδη, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Εμεί αυτό που λέμε είναι ότι η συζήτηση, μάλλον για την αντιμετώπιση τη πανδημία, δεν πρέπει να αφορά τους εμβολιασμούς. Αν θέλετε, πρέπει να η αντιμετώπιση της πανδημίας πρέπει να γίνει πάνω σε τρεις άξονες. Πρώτος άξονας, στον οποίο επιμένουμε, είναι να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Και ιδιαίτερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία ουσιαστικά έχει διαλυθεί
Πρέπει να γίνουν προσλήψεις, πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας, πρέπει να σταματήσουν τα νοσοκομεία κάθε φορά που υπάρχει έξαρση του κορονοϊού να μετατρέπονται σε νοσοκομεία της μιας νόσου. Εν πάση περιπτώσει, ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει ως προς τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το δεύτερο που λέμε εμείς είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς. Και εκεί δεν βλέπουμε, στους μεγάλους χώρους δουλειάς εννοείται, και στα μέσα μεταφοράς. Οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς πρέπει να εμβολιαστούν. Θα φτάσω και εκεί, δεν θα το αποφύγω. Λοιπόν, βλέπετε ότι η αντίθεση... Πείτε το όμως, γιατί θα μας πιέζει ο χρόνος. Θα είμαι πολύ σύντομος. Βλέπετε τις αντιφάσεις. Δεν επιτρέπονται όρθιοι στους χώρους εστίασης, αλλά μπορεί να επιτρέπονται όρθιοι στο μετρό. Ή στα τραμ ή στα λεωφορεία. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το τρίτο άξονα είναι βεβαίως οι εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να έχουν ένα γενικευμένο οριζόντιο υποχρεωτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει το πρόγραμμα το εμβολιαστικό να στηριχθεί πάνω στην πειθό, να στηριχθεί από ένα οργανωμένο κρατικό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα αναλάβει να εξηγήσει σε όλους τους πολίτες, ακόμα και στους υγειονομικούς τα πρόστατα και εγώ, γιατί υπάρχουν φοβίες. Εντάξει κύριε Δελή όμως, συγγνώμη, αλλά δύο χρόνια σχεδόν, 1,5 χρόνο, μόνο γι' αυτό συζητάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει πια δικαιολογία ότι δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Πλέον όποιος θέλει έχει εμβολιαστεί και πλέον εμβόλια υπάρχουν, έτσι, γιατί να τα λέγαμε αυτά τον Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο με τις καθυστερήσεις, να το δεχτώ. Τώρα πια υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός έχει φτάσει περίπου στο 40%, ενώ και με τις δύο δόσεις. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά του εμβολιασμού. Δεν νομίζω να θεωρείτε κι εσείς, εγώ δεν το θεωρώ πάντως, ότι το υπόλοιπο 60% είναι αρνητές των εμβολίων. Δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Υπάρχει, είναι γεγονός ότι υπάρχει, αλλά είναι πολύ λιγότερο και είναι φανερό εδώ ότι έχει καθυστερήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα όλους τους προηγούμενους μήνες. Μα συγγνώμη, όχι, συγγνώμη κύριε Δελή, για να λέμε να στην πόλη σας, εκεί που εκλέγεστε κιόλας, στην αγαπητή μου Θεσσαλονίκη, είναι και σύζυγός μου, έλκει την καταγωγή από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα δύο μέγκα εμβολιαστικά κέντρα υποχρεώθηκε να κλείσει, διότι από τις 6.500 ραντεβού προσήλθαν την προηγούμενη εβδομάδα μόλις 2.500. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει μέγκα εμβολιαστικό κέντρο. Πήγανε στα περιφερειακά μικρά εμβολιαστικά κέντρα οι άνθρωποι. Τι σημαίνει, άρα, κύριε Ανανιάδη, τι γίνεται εδώ? Θα πρέπει να ενταθεί η εκστρατεία πληροφόρησης και υπεύθυνης ενημέρωσης. Δεν μπορεί, ξέρετε, ο κόσμος να ενημερώνεται για αυτά τα ζητήματα, ο καθένας ψάχνοντας στο ίντερνετ από εδώ και από εκεί σε διάφορα site. Θα πρέπει να υπάρξει ένα, γι' αυτό σας λέω, έχει σημασία να στηριχθεί όλη η αντιμετώπιση της πανδημίας από ένα οργανωμένο κρατικό δίκτυο και πρόληψης και ενημέρωσης. Και κρατάω αυτό. Δεν θα έπρεπε για παράδειγμα τα τεστ, αυτά τα self-test να γίνονται στα σχολεία, σας λέω εγώ, σε μεγάλους χώρους, στο στρατό κτλ., να γίνονται από κρατικές υπηρεσίες. Το ίδιο λοιπόν λέμε εμείς ότι θα πρέπει να γίνει και με την ενημέρωση του κόσμου. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος εκδηλώνει φοβίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Θα πρέπει λοιπόν να τον στηρίξουμε, να τον ενημερώσουμε, να τον πείσουμε. Δεν θεωρώ ότι η επιβολή, η υποχρεωτικότητα είναι κάτι που μπορεί να αποδώσει. Αντίθετα, η πειθό πάντα φέρνει περισσότερα αποτελέσματα και καλύτερα. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Πήγαμε παραδείο. Δυστυχώς πρέπει να σας καλημερίσω και να σας αποχαιρετήσω. Έπρεπε να έχω βγει, μιλάμε για εμβολιασμό, έπρεπε να έχω βγει ήδη από το στούντιο να αεριστεί το στούντιο. Τηρούμε και εμείς κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας. Καλημέρα σας, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης.